Χαμόγελα και ικανοποίηση άφησαν πίσω τους συμμορφωτικές εκδηλώσεις 2022 που διοργάνωσε η Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου «Ο Κόσμος» στους Πενταγιούς Δωρίδας. Οι εκδηλώσεις διήρκησαν τρεις ημέρες, το Σάββατο 6 Αυγούστου, την Τετάρτη 10 Αυγούστου και την Πέμπτη 11 του ίδιου μήνα. Όπως υποσχέθηκα πέρυσι, από την επόμενη χρονιά η σχολή θα λειτουργήσει σαν θερινό σχολείο επιστήμης, φιλοσοφίας και τεχνολογίας. Με δική μου χρηματοδότηση θα δοθούν 6 υποτροφίες σε παιδιά του Λυκείου, πρώτης, δευτέρας, τρίτης Λυκείου, τα οποία θα έρθουν στην Πενταγίου για 10 μέρες. Θα καλυφθεί πλήρως η διαμονή τους, η διατροφή τους, θα συνοδεύονται από έναν κηδεμόνα και θα έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν σε 10 σεμινάρια, 20 ώρες συνολικά, τα οποία σεμινάρια θα έχουν σαν σκοπό να δείξουν στα παιδιά πού πάει αυτός ο κόσμος, ποιες δυνάμεις ζμηλεύουν τη μοίρα αυτού του κόσμου. Την τελευταία ημέρα στην αίθουσα της Οικουμενικής Σχολής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών, Στέλιος Τσόρης, αναφέρθηκε στην προσφορά της οικογένειας Κλότσα στους Πενταγιούς. Ο Χρήστος είναι το κλασικό παράδειγμα δωρητή, προσέξτε, δωρεά χωρίς όφελος. Οι μεγάλοι ευεργέτες που μάθαμε στα σχολεία όλοι μας, το Σίτσας, Αβέροφ, Συγκρός, δεν ξέρω τι, είχαν και ωφέλη από τις δωρεές τους. Το λέω εν πλήρη γνώση του τι λέω. Συζητήσιμα θέματα οι μεγάλες τόσες δωρεές που έγιναν, αλλά έχουμε σταθεί και ομορφαίνουμε την ιστορία, γιατί ξεχνά στη διαδρομή οι δωρητές επίπεδου Κλότσα δεν είχαν να ωφεληθούν τίποτα. Δηλαδή ο Χρήστος ο Κλότσας, ο αδελφός του και ο πατέρας τους δωρίζαν στην Πενταγιού χωρίς όφελος. Και αυτές είναι οι πραγματικές δωρεές. Λίγο αργότερα ο κύριος Κλότσας ανακηρύχθηκε σε τακτικό μέλος της ΟΣΕΛ. Είναι συγχωριανός μας, επιχειρηματίας. Η οικογένειά του έχει μια μεγάλη ιστορική διαδρομή στην πορεία του χωριού. Έχουν χρηματοδοτήσει ένα τεράστιο αριθμό έργων και αυτό ξεκίνησε από τον πατέρα του, τον Αριστίδη Κλότσα, και συνεχίστηκε με τους με τα αδέλφια Κλότσα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εύχομαι να είστε όλοι καλά και πάνω απ' όλα υγεία. Επίσης παρουσιάστηκε αφιέρωμα στον Ευάγγελο Μηταρά, ιδιοκτήτη της εταιρείας γραφικών ειδών Αρχέτυπο, ο οποίος ανακηρύχθηκε σε τακτικό μέλος της ΟΣΕΛ για το πρωτοποριακό του όραμα, το έργο του και την προσφορά του στη Φωκίδα. Η Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου καλωσορίζει σήμερα στο χωριό μας μια πολυσχηδή προσωπικότητα του νομού μας, τον ιδρυτή και διευθυντή του Αρχέτυπου, της εμβληματικής μονάδας γραφικών τεχνών και τυπογραφίας της Άμφισσας, Βαγγέλη Μηταρά. Σήμερα ο Βαγγέλης Μηταράς εκλέγεται 19ο τακτικό μέλος της Οικουμενικής Σχολής Ελεύθερου Λόγου για τα μοναδικά επιτεύγματά του στο χώρο των γραφικών τεχνών και τυπογραφίας, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από εκείνα παρόμοιων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Δεν έχουμε βοηθηθεί πολύ από το κράτος. Πέρα από τα προγράμματα αυτά που υπήρχαν, τα ΕΣΠΑ, τα οποία τα χρησιμοποιήσαμε, είχαμε αγώνες μόνοι μας, πηγαίναμε σε εκθέσεις, σε σεμινάρια ανά τον κόσμο, από την Κίνα μέχρι την Αμερική, και τα παρακολουθούσαμε και φέρναμε την τεχνογνωσία στην πόλη μας και στη δουλειά μας. Σήμερα, π.χ. ας πούμε, έχουμε πελάτες το Μουσείο της Ακρόπολης, έχουμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουμε το Πολυτεχνείο, είναι η Αρχιτεκτονική Σχολή Αθηνών πελάτες μας. Οι εκδόσεις, ο Κοσμήτορας και ο Πρίτανης Αρχιτεκτονικής Σχολής και ο πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ακρόπολης έχουν μείνει έκθαμβοι και θέλουν το σήμα της επιχείρησης να είναι πάνω στις εκδόσεις. Να το βάζουν πάνω στις εκδόσεις. Πραγματικά όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν σήμερα σε ένα ακριτικό χωριό της Φωκίδας, σε μια συγκινητική εκδήλωση να βραβεύεται και ένας επιχειρηματίας, ο πρώτος επιχειρηματίας, για την προσφορά του και να αναγνωρίζεται το έργο το δικό μας. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο κ. Σάκης Τερλής και η κυρία Αρχοντούλα Σωρόκου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον Νίκο Τοσούκο για την τιμή που μου έκανε να αναλάβω την εκστρατεία, την οικονομική εκστρατεία στην Ελλάδα για την έκδοση του Λευκώματος. Και περισσότερο από όλους ευχαριστώ το κοινό, αυτοί που βάλαν τα χρήματα για την έκδοση αυτού του Λευκώματος. Που με αφορμή τη δεύτερη δουλειά επισκεφτόμουν τη Δωρίδα πολλές φορές για εκδηλώσεις, ομιλίες κτλ. Όμως, μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή, πάντα στη Δωρίδα θα θέλω να έρχομαι. Να είστε καλά.